Βεβαίως γίνεται με στρεβλοτρόπου με αφορμή μια συζήτηση που έγινε στην κρατική τηλεόραση, αλλά που επί της ουσίας αναδεικνύει και τον πραγματικό αντίπαλο. Τον πραγματικό αντίπαλο και της Νέας Δημοκρατίας, που επί της ουσίας δεν είναι η διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ο μύχιος φόβος τους είναι ακριβώς ότι η διαφορετική πρόταση, η πρόταση εξουσίας την οποία προβάλλει το ΚΚΕ, και που αυτή στις σημερινές συνθήκες μπορεί να απαντήσει σε όλα τα κρίσιμα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική λαϊκή οικογένεια, και ακριβώς ο κίνδυνος ισχυροποίησης σήμερα του ΚΚΕ αναδεικνύοντας και το αντίπαλο δέος σε ένα σύστημα το οποίο γεννά πολέμους, γεννά φτώχεια και εξαθλίωση. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά, κύριε Καθανασόπουλε? Υπάρχει ένα τμήμα της Νέας Δημοκρατίας που διακατέχεται από αντικομμουνισμό, έτσι όπως το λέτε, είναι εναντίον της πρότασης του Κομμουνιστικού Κόμματος, λειτουργεί υπό την ιδεολογία του αντικομμουνισμού? Κοιτάξτε, το ότι υπάρχει αυτό το τμήμα βεβαίως υπάρχει, και ο αντικομμουνισμός είναι έκδηλος σε μια σειρά τοποθετήσεις των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, και όχι μόνο, αλλά και άλλων κομμάτων, εγώ θα έλεγα, από την άποψη ότι φτάνουν στο σημείο να χαρακτηρίζουν το ΣΥΡΙΖΑ ως ένα κομμουνιστογενές κόμμα, και ότι η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση του εφαρμόζει μια κομμουνιστική πολιτική, μιλώντας για την τελευταία Σοβιετία και για όλα αυτά τα ζητήματα. Καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά λοιπόν ότι βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει καμία σχέση με την κομμουνιστική ιδεολογία, ούτε προφανώς, πολύ περισσότερο η ασκούμενη πολιτική έτσι έχει σχέση με το σοσιαλιστικό σύστημα και την ανάγκη σοσιαλιστικής οικοδόμησης. Όμως όλο αυτό γιατί γίνεται? Αφενός μεν για να μπορέσει να διαμορφωθεί μια άλλη εικόνα για το ΣΥΡΙΖΑ, και αφετέρου να συκοφαντηθεί η πολιτική πρόταση του ΚΚΕ και ο σοσιαλισμός ο οποίος γνωρίσαμε, ο οποίος παρά τα λάθη και τις αδυναμίες τις οποίες επέδειξε, είχε σημαντική συμβολή σε μια σειρά θέματα τα οποία απασχολούσαν το λαό, οι κατακτήσεις που είχε στα ζητήματα της εργασίας, στα ζητήματα της παιδείας, της υγείας, της επιστήμης και της τεχνολογίας. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα ζητήματα θέλουν ακριβώς να συκοφαντηθούν για να μπορέσουν να επιτύχουν το στόχο που ίσως δεν είναι κανένας άλλος παρά να εγκλωβίσουν τη λαϊκή συνείδηση εντός των τυχών του συστήματος, και βεβαίως κάθε φορά απλά και μόνο να επιλέγει ποιος θα είναι ο κατάλληλος διαχειριστής για να υλοποιήσει μια άδικη αντιλαϊκή πολιτική, μια ταξική πολιτική. Αυτό θέλουν να συκοφαντήσουν, την ανάγκη δηλαδή χειραφέτησης του λαού από αυτή την πολιτική και την ανάγκη δημιουργίας ενός κινήματος το οποίο δεν θα αντιτίθεται απλά και μόνο σε κάποιες πολιτικές, δεν θα αντιτίθεται απλά και μόνο σε κάποια κόμματα που είναι σήμερα στην κυβέρνηση, αλλά θα είναι ένα κίνημα αντιπαράθεσης και ρήξης με το ίδιο το σύστημα. Τώρα, απόψε έχει τον προϋπολογισμό στη Βουλή. Το λέμε ακριβώς αυτό, και γιατί ακριβώς και στον προϋπολογισμό και ως κόμμα ανοίξαμε αυτά τα ζητήματα. Δηλαδή τα ζητήματα της ποιες είναι η ρεαλιστική πρόταση που σήμερα εξυπηρετεί το λαό. Και γιατί είναι η πρόταση του ΚΚΕ πατάει στη σημερινή πραγματικότητα. Ενώ αντίθετα οι προτάσεις των υπόλοιπων κομμάτων παραπέμπουν επί της ουσίας τη λύση των προβλημάτων του λαού για την επόμενη, για τη δευτερά παρουσία, όπως κακώς χαρακτηρίζουν την πρόταση και τη στάση του ΚΚΕ. Και το λέμε αυτό γιατί ακριβώς ο κρατικός προϋπολογισμός, αν κάτι αναδεικνύει, είναι ακριβώς ότι η νέα σελίδα που λέει η κυβέρνηση είναι μια, η νέα εποχή που λέει, είναι μια εποχή η οποία χαρακτηρίζεται από το χθες, δηλαδή από την κλιμάκωση της αντιλαϊκής επίθεσης και από μέτρα που εξυπηρετούν τις ανάγκες του κεφαλαίου. Επειδή ναι. Θέλεις να συνεχίσεις για τον προϋπολογισμό, γιατί όχι. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Νομίζω ότι πρέπει να προεξοφλήσουμε ότι η συζήτηση αυτή που γίνεται στη σκιά του τρομοκρατικού χτυπήματος χθες στο Sky και στην Καθημερινή, κύριε Καραθανασόπουλε, είναι σίγουρο ότι τουλάχιστον η αντιπαράθεση μεταξύ των δύο μεγάλων κομμάτων θα επεκταθεί και στο ζήτημα αυτό. Και ήθελα να σας ρωτήσω πώς τοποθετείτε το Κομμουνιστικό Κόμμα σε αυτό το ζήτημα που έχει ανοίξει ως νέο πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο μεγάλων κομμάτων και αφορά στη στοχοποίηση μέσων ενημέρωσης και δημοσιογράφων ως
στοιχείο που ενισχύει την τρομοκρατία. Κοιτάξτε, εμείς είπαμε καθαρά ότι η κίνηση η οποία έγινε απέναντι στο Sky και η οποία βέβαια είναι μια καταδικαστέα κίνηση, μια καταδικαστέα ενέργεια που θα μπορούσε να έχει και όχι μόνο υλικές ζημιές. Αλλά και, ναι, βέβαια, τραυματισμούς και ανθρώπινα θύματα. Αλλά και ανθρώπινα θύματα, ακριβώς. Στοχεύει επί της ουσίας σε δύο βασικές παράμετρους. Το πρώτο είναι να χτυπήσει την ανάγκη που έχει σήμερα ο λαός να έχει ολόκληρη πληροφόρηση για τις εξελίξεις οι οποίες υπάρχουν. Ένα, και δεύτερον, να καλλιεργήσει και ένα κλίμα φοβίας και ταυτόχρονα. Όλο αυτό αξιοποιείται απλά και μόνο για να ενισχυθεί η πόλωση. Η πόλωση ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία από τη μία μεριά και στο ΣΥΡΙΖΑ από την άλλη. Και με κάθε αφορμή και με κάθε ευκαιρία αυτό αναδεικνύεται πολύ έντονα. Και μια πόλωση η οποία έχει βεβαίως πολλαπλές στοχεύσεις. Τη βασική στόχευση την οποία έχει είναι βεβαίως να συγκαλύψει ότι τα δύο αυτά κόμματα έχουν κοινή στρατηγική. Κοινή πολιτική υλοποιούν. Στις βασικές επιλογές, δηλαδή την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την υλοποίησή της, την ανάγκη γεωστρατηγικής αναβάθμισης της Ελλάδας και ενίσχυση της παρουσίας του ΝΑΤΟ και των Αμερικάνων στην περιοχή. Σε αυτά τα ζητήματα δεν έχουν διαφωνίες. Και επειδή ακριβώς δεν έχουν διαφωνίες αυτές τις στρατηγικές επιλογές, προσπαθούν να βρουν επιμέρους διαφορές για να εγκλωβίσουν το λαό από την ημερή και απ' την άλλη να αναδείξουν ότι ο ένας ή ο άλλος είναι ο καλύτερος διαχειριστής αυτής της πολιτικής για να πάρουν τα εύσημα και από το εγχώρια αστική τάξη αλλά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αυτό είναι το ζήτημα και πάνω σε αυτή τη λογική βεβαίως θα περιμένουμε το απόγευμα ακριβώς μια όξυνση αυτής της αντιπάλησης και όσο πλησιάζουν οι εκλογές είναι σίγουρο ότι θα βλέπουμε το ίδιο πάλι, θα είμαστε θεατές πάλι στο ίδιο έργο αυτό της πολιτικής αντιπαράθεσης, της ανούσιας πολιτικής αντιπαράθεσης. Νομίζω ότι η πρόβλεψή σας είναι εξαιρετικά ασφαλής, όλοι το προβλέπουμε αυτό, ότι μάλλον σε κλιμάκωση της πόλωσης και της όξυνσης θα πάμε και όχι σε αποκλιμάκωση. Ωστόσο, να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο. Παρακαλώ. Δεδομένου ότι διαβάζουμε σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, βλέπουμε μία τάση, σε κάποιες επιβεβαιώνεται η τάση, σε κάποιες βρίσκεται έτσι πίσω από τις λέξεις και κυρίως πίσω από τους αριθμούς, να είναι η Χρυσή Αυγή τρίτο κόμμα. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο αυτό ώστε να μην συμβεί κάτι τέτοιο? Μη μου πείτε γενικώς ότι πρέπει να αντιπαρατεθούμε με την ακροδεξιά, με το φασισμό κτλ. Είναι προφανές. Αλλά αν μέσα στους επόμενους 6 ή 9 μήνες γίνουν εκλογές, ενδεχομένως αυτή την αντιπαράθεση και όλα αυτά δεν προλαβαίνουμε να την κάνουμε, ίσως να έχουμε χάσει πολύτιμο χρόνο. Υπάρχει τρόπος να ανακοπεί η πορεία του φασιστικού κόμματος αυτού στην Ελλάδα? Κοιτάξτε, καταρχάς θα θυμηθούμε ότι η Χρυσή Αυγή και στις προηγούμενες εκλογές είχε βγει τρίτο κόμμα. Και το 2015 το κόμμα ήταν εκλογικά η Χρυσή Αυγή. Αλήθεια είναι αυτό. Έτσι. Από αυτή την άποψη βεβαίως όλο αυτό το διάστημα όχι μόνο δεν αντιμετωπίστηκε, αλλά αντίθετα με μια σειρά κινήσεις έδωξε τροφή στο μύρο της Χρυσής Αυγής. Και από αυτή την άποψη ένα γεγονός το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ακριβώς αυτή η χρονοβόρα διαδικασία που έχει πάρει για να ολοκληρωθεί η δίκη της Χρυσής Αυγής. Βέβαια το 2015, σας διακόπτω, δεν χρειάστηκε, γιατί τα πράγματα ήρθαν αλλιώς, να πάρει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Τώρα όμως, αν συμβεί το ίδιο πράγμα, μπορεί να συμβεί και αυτό. Ναι, εντάξει, είναι και ζήτημα στην ευχαίρεια του Πρόεδρου, βεβαίως, αν θα δώσει ή δεν θα δώσει την ευχαίρεια. Ναι, και εγώ έχω πει τις πληροφορίες ότι ο Προκόπης Παυλόπουλος, σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, δεν προτίθεται να δώσει. Αλλά πέρα από αυτό όμως το ζήτημα, αυτό το οποίο θεωρούμε ίσως ένας από τους παράγοντες που ρίχνει νερό στο μήλο της Χρυσής Αυγής είναι ακριβώς η κολλησιεργία η οποία υπάρχει όσον αφορά την ολοκλήρωση της δίκης. Πέρα από τα υπόλοιπα ζητήματα που και εσείς θέσατε την ανάγκη να αντιμετωπιστεί από το ίδιο το οργανωμένο εργατικό κίνημα ο κίνδυνος της Χρυσής Αυγής, να αποδειχθεί ο ρόλος της και βεβαίως η καλλιέργεια του εθνικισμού με διάφορες αφορμές. Έτσι, αποτελεί ακριβώς και ένα τροφοδότη λογαριασμό στο μήλο της Χρυσής Αυγής που συγκαλύπτει
τον προδοτικό ρόλο τον οποίο είχαν οι πρόγονοι της Χρυσής Αυγής στα ζητήματα που αφορούν είτε τη Μακεδονία είτε συνολικότερα τις θέσεις απέναντι στον κατακτητή. Μόλις προχθές διάβαζα μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα της Deutsche Welle που φιλοξενούσε τις δηλώσεις του Έλληνα καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης, του Δημήτρη του Κουσουρή, ο οποίος έχει κάνει μια προσωπική έρευνα, μια μελέτη για τον δοσυλλογισμό και τους δοσύλλογους στην Ελλάδα, καταλήγοντας το συμπέρασμα, το θυμήθηκα τώρα μιας και το αναφέρατε, ότι το 85% των υποθέσεων δοσυλλογισμού στην Ελλάδα αρχιοθετήθηκαν, δεν ερευνήθηκαν δηλαδή ποτέ από τις αρμόδιες αρχές, και ότι επί της ουσίας ο δοσυλλογισμός εξακολουθεί ακόμα και στις μέρες μας, λέει ο καθηγητής Κουσουρής, να αποτελεί θέμα ταμπού στην Ελλάδα. Ήταν μία από τις πτυχές, όπως άνοιξε και η συζήτησή μας, του ζητήματος ποιος ωφελήθηκε από την ήττα του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ με την παρέμβαση των Άγγλων στην αρχή και των Αμερικάνων κατά δεύτερο ρόλο και ποια ακριβώς τάγματα αξιοποιήθηκαν, τα τάγματα των δοσυλλόγων, έτσι, και τα οποία ξεπλήθηκαν και νομιμοποιήθηκαν στο καθεστώς των διώξεων των κομμουνιστών που ακολούθησε μετά τον εμφύλιο πόλεμο. Κύριε Καθανασόπουλε, ευχαριστώ. Να μας κάνει ένα σχόλιο για τα όσα μαθαίνουμε τώρα, ότι πρόκειται ή επιδιώκει ή στέλνει μήνυμα ότι θα πράξει η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός για τη Συμφωνία των Πρεσπών, ότι δηλαδή θα πρέπει να είναι 151 βουλευτές. Εσείς πώς προβλέπετε ότι θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση, με δεδομένο ότι έχετε σαφή θέση το Κομμουνιστικό Κόμμα, δεν σας ρωτάω για τη θέση σας έναντι της Συμφωνίας. Θα βρεθούν οι 151, κατά τη γνώμη σας, ή θα οδηγηθούμε ακόμα πιο πρόωρα σε εκλογές κατά την εκτίμησή σας? Προσέξτε, βεβαίως αυτό κανείς δεν μπορεί να το προεξοφλήσει αυτή τη στιγμή. Αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε με σιγουριά και ασφάλεια είναι ότι υπάρχουν τεράστια συμφέροντα στρατιωτικά και όχι μόνο και οικονομικά που θέλουν αυτή τη Συμφωνία των Πρεσπών να ψηφιστεί το συντομότερο δυνατόν για να μπορέσει ακριβώς να ανοίξει το έδαφος για ισχυρότερη παρουσία και των Αμερικάνων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Δυτικά Βαλκάνια. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο βεβαίως δεν διαφωνεί ούτε η Νέα Δημοκρατία ούτε τα άλλα κόμματα με αυτή την προοπτική. Και από αυτή την άποψη, επειδή ακριβώς υπάρχει αυτό ο συνδεκτικός κρίκος, άρα δηλαδή μπορεί να βρεθούν και 151 βουλευτές που να ψηφίσουν. Άλλωστε, παρακολουθήσαμε και το προηγούμενο διάστημα την πασαρέλα που έγινε, ας πω μια καλή έκφραση, την πασαρέλα που έγινε στα Σκόπια από τους αξιωματούχους του ΝΑΤΟ, πριν το δημοψήφισμα, ακριβώς για να πιστούν και να υλοποιήσουν αυτή τη συμφωνία. Άρα κάτι αντίστοιχο, ενδεχόμενα όχι τόσο πολύ απροκάλυπτα, να γίνει και εδώ. Κύριε Καθανασόπουλε, ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Καλές γιορτές. Και εγώ, να είστε καλά. Καλές γιορτές. Γεια σας.